Καλημέρα, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Σουζούνης και είμαι ο CEO της Ethos Media, η οποία εκδίδει το περιοδικό Pharma and Health Business, το περιοδικό Χρήμα, το Insurance World, την εφημερίδα Ασφαλίζομαι και είναι η διοργανώτρια των Money Conferences. Σας καλωσορίζω στο τρίτο Pharma and Health Conference, την ετήσια διοργάνωση για την πολιτική υγείας και φαρμάκου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας εξηγήσω λιγάκι το τι ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε στο Pharma and Health Money Conference. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση της αγοράς υγείας στην Ελλάδα για την επόμενη, θεωρώ, 20ετία, καθότι όταν τελειώσουν οι αλλαγές οι οποίες γίνονται, ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα σταθερό σύστημα υγείας και φαρμάκου. Οι βασικοί πυλώνες του συστήματος αυτού πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η σταθερότητα των κανόνων για όλους τους συμμετέχοντες, η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους έχοντες ανάγκη περίθαλψης και με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το συνέδριό μας είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και με αναλυτικό τρόπο θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις μέσω διαλόγου και όχι μόνο μέσα από στήρες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ πέρα τους Gold χορηγούς μας, την Abbott και την Novartis, τους Silver χορηγούς, την Amgen, τη Vianex και την Ευζήν, ταξίδια, τους Bronze Sponsors, GlaxoSmithKline, ESET, Ericsson και Bennett, τους διακεκριμένους εταιρικούς χορηγούς μας, την Demo, τη Menarini, Merck Serono, Merck, MSD, Pfizer, Μάγειρας, Sanofi, Roche και Pharmaten, τις εταιρικές συμμετοχές Genesis, Astellas, Servier, Siemens, Boehringer Ingelheim, GE Healthcare, Prosifape, Καινοτομία, Janssen, Silag, Elpen, Libitech, HDI, GS1, Selas Clinicals και την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, τους live webcasting sponsors M-Data, την Planitas, την communication partner V&O, την Precious Αρβανιτίδης και Ταχυδέμα και όλους τους χορηγούς επικοινωνίας με τους οποίους θα μπορέσουμε και με τη V&O τα συμπεράσματα του συνεδρίου να μπορέσουν να απεικονιστούν και να μεταδοθούν σε όλα τα μέσα της Ελλάδος. Εκτός από αυτό, το συνέδριο αυτό είναι το πρώτο, στο οποίο υπάρχει live webcast και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι γνωστό ότι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και ειδικά στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας έχει επιπτώσεις διεθνώς. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι, με χαρά μου το λέω, ότι μας παρακολουθούν από την Αμερική, από την Ελβετία, από τη Γαλλία, από πολλές ξένες χώρες, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, οι οποίοι προτιμούν σήμερα να είναι στο γραφείο τους και να παρακολουθήσουν μέσα από το live webcast. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, τους συνεργάτες μας, ειδικά τον κύριο Εμίλιο Νεγκή, ο οποίος είναι υπεύθυνος του προγράμματος, για τον κύριο Κωνσταντίνο Σαλβαρλή και Αθηνά Φραδέλο από τη διοργάνωσή μας. Και επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, δεν θα καθυστερήσουμε άλλο. Θα ήθελα να καλωσορίσω στο βήμα τον κύριο Ανδρέα Λιτκουρέντζο, Υπουργό Υγείας, για την εισήγησή του.